Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία Ακριβού, senior editor του Fortune Greece. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το panel The Digital Path to Business Resilience. Έχουμε μόλις 30 λεπτά στη διάθεσή μας και έχω εκλεκτούς καλεσμένους να καλωσορίσω. Ξεκινώντας από τον κύριο Απόστολο Κάκο, είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lamda Hellix. Καλησπέρα σας. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Κουτεντάκη, Executive General Manager, Retail Banking and Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Στεφάνο Μυτιλινέο, CEO της Alpha Bank. Καλησπέρα. Και τέλος τον κύριο Παναγιώτη Κουρή, CEO Technology Advisor της Office Line. Καλησπέρα. Κοινώς έχουμε δύο εκπροσώπους από data centers και δύο από τράπεζες. Ξεκινώ ευθύς αμέσως με την πρώτη ερώτηση που απευθύνεται σε όλους. Οι υποδομές για το 5G υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς στα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή αστικά κέντρα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωράει κανονικά και βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αλλάζουν κουλτούρα, που είναι και το ζητούμενο. Ποια είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουμε ως χώρα για να μιλάμε για ανθεκτικότητα, κύριε Κουτεντάκη? Κοιτάξτε, σίγουρα το 5G είναι εδώ και πιστεύω ότι ανοίγει νέους ορίζοντες, όχι μόνο στο banking, αλλά εγώ νομίζω και στις κοινωνίες και τολμώ να πω και στον πολιτισμό της χώρας. Σίγουρα για το banking τα νέα είναι πάρα πολύ καλά, διότι πιστεύω ότι οι ταχύτητες που θα δώσει το 5G και οι νέες δυνατότητες θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε και την ταχύτητα και φυσικά και την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες μας. Μιλήσατε όμως για ανθεκτικότητα. Πιστεύω ότι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα, όπως μπορούμε να πούμε στις νέες προκλήσεις, δεν εξαρτάται μόνο από το 5G ή γενικότερα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι προκειμένου να φτάσουμε σε ανθεκτικότητα είτε των επιχειρήσεων είτε του κράτους του ίδιου, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ένα όραμα, οπωσδήποτε να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, και στην Ελλάδα στο θέμα του σχεδιασμού, έτσι, τώρα αρχίσαμε και γίναμε καλοί. Στην πανδημία, ας πούμε, είχαμε το πρώτο πολύ καλό σημείο στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε από το κράτος το ίδιο. Και φυσικά ενέργειες οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται όλες μαζί μέχρι το τέλος τους, να μην σταματάνε και να μην αμφιταλαιβδευόμαστε κάποια στιγμή αν θα τις ολοκληρώσουμε όλες ή κάποιες ή μερικές. Και φυσικά αυτό να γίνεται σε βάθος μιας γενιάς, όχι σε βάθος μερικών εβδομάδων, μερικών μηνών ή μερικών, ας το πούμε, ετών καν. Έτσι πιστεύω ότι η χώρα θα φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να ανταπεξέλθει, όπως ανταπεξήλθε τώρα στην πανδημία με μεγάλη επιτυχία, να ανταπεξέλθει και σε νέες προκλήσεις που είναι βέβαιο ότι θα έρθουν στο μέλλον. Κύριε Κάκο. Κοιτάξτε, εμένα η απάντησή μου είναι τρία πράγματα. Επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Νομίζω ότι μετά από την αποβιομηχάνηση της δεκαετίας του 80 και την αποεπένδυση παγίου κεφαλαίου της δεκαετίας του 2010, είμαστε σε μια φάση όπου η χώρα χρειάζεται πάρα πολλές επενδύσεις. Σε υποδομές, σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε πάγιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα Structural Funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε με σύνεση και με τρόπο αποδοτικό. Και θα έλεγα ότι νομίζω ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα από τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά εμάς, την Digital Reality, εμείς έχουμε ένα επενδυτικό πλάνο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και σε επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινώσουμε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Εξαιρετικά μεγάλες επενδύσεις, που αν θέλετε θα αλλάξουν κλίμακα όσον αφορά τη χώρα, όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τόσο για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις, όσο και για το κράτος, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε παγκοσμίως. Κύριε Κουρή, είναι το momentum κατάλληλο για επενδύσεις? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι θετικό. Ήδη οι πράξεις δείχνουν ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχουν ανακοινωθεί πολύ σοβαρές επενδύσεις στη χώρα μας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και ακόμα μεγαλύτερες νεότερα και από τους συναδέλφους. Άρα, αν μου επιτρέπετε, η απάντηση είναι ναι. Πιστεύω ότι η σωστή τοποθέτηση της χώρας, η οικονομική ευμάρεια, η ανάπτυξη που βρίσκεται και ένα momentum έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να πούμε ότι ναι, είμαστε κατάλληλοι, και όχι μόνο για να προσελκύσουμε τους ξένους επενδυτές. Αν μου επιτρέπετε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατάλληλοι σαν χώρα αυτή τη στιγμή να αποτελέσουμε ένα technology hub, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τις γειτονικές χώρες. Άρα νομίζω ότι το momentum είναι σημαντικό, η τεχνολογία είναι στα χέρια μας, στελέχη υπάρχουν και σίγουρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να την αναπτύξουμε προς όφελος της κοινωνίας, της χώρας μας αλλά και της οικονομίας μας.
Ομολογουμένως, είδαμε, κύριε Μυτιλινέο, ότι η πανδημία έχει επισπεύσει βιαίως ενδεχομένως όλες αυτές τις εξελίξεις στο τεχνολογικό κομμάτι. Είδαμε για πρώτη φορά τα κέντρα λήψη αποφάσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα να επιδεικνύουν γρήγορα τα ανακλαστικά και να προχωρούν σε αλλαγές στο digital κομμάτι. Από την πλευρά σας, ως manager και βέβαια οι επιχειρηματίες του πάνελ, θα ήθελα και τη γνώμη τους στη συνέχεια. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μαθήματα που πήραμε αυτή τη στιγμή και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη ύλη για τα επόμενα βήματα? Όντως, θέλαμε, δεν θέλαμε, σπάσαμε αυγά και η πανδημία έχει γίνει καταλύτης για αλλαγές. Πολλές από αυτές τις αλλαγές σχετίζονται και με τις ψηφιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται. Θα ήταν κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε την κινητικότητα, αυτή τη δυναμική για βελτίωση που έχει δημιουργηθεί. Το κράτος φαίνεται να έχει πάρει τα ηνία, να παίζει ένα ρόλο που ίσως να μην έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ και είναι πάνω σε μας να αξιολογήσουμε και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται αλλά και τους κινδύνους που παραδοσιακά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τώρα μπορεί να αλλάζουν. Ευκαιρίες όπως π.χ. οι ψηφιακές υπογραφές που κατά τη γνώμη μου με τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να αλλάξουν δραματικά την καθημερινότητά μας, αλλά και κίνδυνοι που ίσως να μεγαλώνουν σε σημασία, όπως π.χ. η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ή άλλοι κίνδυνοι που μπορεί και να μειωθούν σε σημασία, όπως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φυσική ασφάλεια όταν μιλάμε για μεταφορά π.χ. Και χρήση μεγάλων ποσών σε μετρητά. Νομίζω στο κομμάτι του κινδύνου και της ασφάλειας θα αναφερθούμε και στη συνέχεια εκτενώς και δει στον τραπεζικό κλάδο. Θέλω και το σχόλιο του κύριου Κάκου πάνω στο πώς προχωράμε από εδώ και μπρος. Νομίζω τα μηνύματα είναι τρία. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι failing to plan is planning to fail. Δηλαδή πάντα θα πάει κάτι στραβά, άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι θα πάει κάτι στραβά και εμείς νομίζω στην Ελλάδα τα τελευταία 10-12 χρόνια νομίζω ότι το έχουμε πάρει αυτό το μάθημα πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μάθημα νομίζω είναι ότι και για τους επιχειρηματίες και για τις επιχειρήσεις και για τις τράπεζες νομίζω ότι είναι η επένδυση στην ποιότητα, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλι, η επένδυση στην καινοτομία και στη γνώση. Νομίζω ότι πάντα θα γυρίσει μπούμεραγκ θετικά. Και το τρίτο νομίζω μάθημα είναι ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις το κύμα της αλλαγής, βελτίωσης και της εξέλιξης. Ο ένας τρόπος είναι να κάτσεις απέναντί του με τα πόδια καρφωμένα και να σε παρασύρει και να πνιγείς. Και υπάρχει και ο δεύτερος τρόπος. Ανοίγεις πάνω στη σανίδα σου, εγώ κάνω και windsurf, να ανοίγεις πάνω στη σανίδα σου και να κατέβεις το κύμα και να φτάσεις σώος και ασφαλής στην παραλία. Ωραία. Θα κάνω και μία σύνδεση. Εδώ έχουμε και έναν αεροναυπηγό στην παρέα μας, τον κύριο Μυτιλινέο. Έχετε ένα background έτσι λίγο διαφορετικό και αρκετά ενδιαφέρον. Και εστιάζοντας τον τραπεζικό κλάδο, ξέρουμε ότι είναι συνυφασμένος με την αξιοπιστία. Credit, credibility, εμπιστοσύνη. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα οξύμορο πράγμα. Απ' τη μια, οι τράπεζες επενδύουν όλο ένα και περισσότερο στα συστήματα ασφαλείας. Απ' την άλλη, όσο περισσότερο επενδύεις, ο πελάτης φοβάται κατά κάποιο τρόπο. Στην αεροναυπηγική λέτε ότι όντως είναι εφικτό να φτιαχτεί το πιο ασφαλές αεροπλάνο, αλλά στο τέλος κανένας δεν θα θέλει να πετάξει με αυτό. Πώς λοιπόν μπορεί να διατηρηθεί αυτή η λεπτή ισορροπία, έτσι ώστε να μην έχουμε φαινόμενα δυσλειτουργίας? Ναι, το πρώτο μου πτυχίο είναι όντως στην αεροναυπηγική. Και θυμάμαι, άλλωστε σαν χθες ήταν, πως όντως λέγαμε πως μπορείς να φτιάξεις ένα αεροπλάνο πιο ασφαλές αφαιρώντας τα παράθυρα και γυρνώντας τα καθίσματα ανάποδα όπως είναι των αεροσυνοδών. Όμως κανείς δεν θα ήθελε να πετάξει με αυτό. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να προσέχουμε γιατί αν το παρακάνουμε με τα θέματα ασφαλείας κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε την αξία που δημιουργούμε μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ισορροπία πρέπει να αλλάξει. Και εδώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κακόβουλοι αξιοποιούν τον πιο αδύναμο κρίκο, ο οποίος πολύ συχνά είναι ανθρώπινος. Και επομένως έχει πολύ νόημα να επενδύσουμε στη καλύτερη κατανόηση των κινδύνων. Ίσως και αυτό να σημαίνει και
με την εκπαίδευση των συμπολιτών μας, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε και τις συμπεριφορές που μειώνουν τους κινδύνους. Και παραδόξως, κάνοντάς το αυτό, θα αυξήσουμε και την αποδοχή και αντοχή σε άλλα μέτρα, τα οποία, αν δεν υπήρχε αυτή η κατανόηση, μπορεί να τα βλέπαμε σαν υπερβολικά. Επιμένω στον τραπεζικό κλάδο. Πολύ εύλογα, δικαίως, εξακολουθούν και φοβούνται τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων. Πόσο ασφαλής είναι ο τραπεζικός κλάδος στο διαδίκτυο και πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μας δεδομένα και τα χρήματά μας? Ναι. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ ασφαλή και τα προσωπικά μας δεδομένα και τα χρήματά μας και οι συναλλαγές μας φυσικά. Τώρα, έχοντας πει αυτό, είναι προφανές ότι, όπως είπε και ο κύριος Μυτιλινέος, οι κακόβουλοι, ας το πούμε έτσι, σχεδιάζουν συνεχώς ενέργειες οι οποίες επιβουλεύονται κάθε κομμάτι που υπάρχει της τεχνολογίας μέσα στη χρήση έτσι, αυτών των εργαλείων που υπάρχουν. Εκεί ο τραπεζικός τομέας συνέχεια βρίσκεται στην έρευνα, επενδύει στο cyber security και προσπαθεί να τα προστατεύει όσο γίνεται περισσότερο. Υπάρχει όμως ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ πέρα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν μπορούσα να το παραλύσω με τα σπίτια μας, πάμε στο σπίτι μας, βάζουμε μια πόρτα ασφαλείας καταπληκτική και βγαίνοντας φεύγουμε, κλειδώνουμε και αφήνουμε το κλειδί απ' έξω. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να δουλέψει αυτή η πόρτα ασφαλείας, διότι γυρνάς στο κλειδί και μπαίνεις μέσα. Εγώ το παραλύζω αυτό με τους κωδικούς, ας πούμε, που έχουμε στα συστήματα, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των τραπεζών. Έτσι, το πώς χρησιμοποιούμε τους κωδικούς, πού τους χρησιμοποιούμε, ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε σε άλλους κτλ. Έχουν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την ασφάλεια της χρήσης αυτών των εργαλείων που κατά τα άλλα διασφαλίζουν πλήρως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα στις συναλλαγές εκεί. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση των πελατών με συνεχείς, αν το θέλει, συνεχή μηνύματα από τις τράπεζες, αλλά και συνεχή εκπαίδευσή τους, ώστε να είναι κατανοητό πια ότι δεν μπορώ να δίνω τους κωδικούς μου δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Πάμε λιγάκι στο κομμάτι των data centers. Ήταν καταλυτικός ο ρόλος σας όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει η ψηφιακή οικονομία. Κοινώς, αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχε παραλύσει το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι κοινωνίες. Πώς λοιπόν καταφέρατε και διατηρήσατε ένα ολόκληρο οικοσύστημα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα και ποια τα επόμενα βήματα από εδώ και μπρος? Με δυσκολία σίγουρα, αλλά τα καταφέραμε όλοι μαζί. Είναι αλήθεια ότι η cloud τεχνολογίες και υψηλού διαθεσιμότητα συστημάτων οδήγησε πάρα πολλές επιχειρήσεις σε έναν τρόπο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Από την άλλη, εμείς ως Office Line, δεν κρύβω ότι μας βρήκε έτοιμους, με την έννοια είμαστε ένας οργανισμός, έχουμε επενδύσει τα τελευταία 10-12 χρόνια στρατηγικά στις cloud τεχνολογίες και έχοντας ένα μοντέλο ανάπτυξης, καταφέραμε πάρα πολύ γρήγορα να ανταπεξέλθουμε σε ανάγκες των πελατών. Και μάλιστα το πάρα πολύ γρήγορα είναι και μετρήσιμο και με είχε εντυπωσιάσει, με την έννοια ότι στο πρώτο lockdown, στο πρώτο τρίμηνο, καταφέραμε να δώσουμε έξυπνες υπηρεσίες, cloud υπηρεσίες, πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στα συστήματα σε περίπου 50.000 εργαζόμενους πολίτες της χώρας μας. Και μας έδωσε, ξέρετε, και μια ηθική υποχρέωση, γιατί καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο τεχνολογία, αλλά έχουν και έναν πολύ ισχυρό ανθρώπινο παράγοντα, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχει προτεραιότητα η υγεία μας. Και εμείς καλούμαστε ως technology providers να δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να καλύψουμε end-to-end όλες τις ανάγκες. Άρα, είχαμε την κατάλληλη σκύλση και capacity για να ανταπεξέλθουμε. Αυτό όμως που εντοπίζουμε και το ανέφεραν και οι συνομιλητές και εμείς κάνουμε έτσι αρκετό focus, είναι στον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα πιστεύουμε ότι αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τους άνθρωπους, επενδύοντας την εκπαίδευσή τους στο να φτιάξουμε ένα σωστό skill set, αυτό θα μας κάνει ακόμα καλύτερους και θα μας δώσει τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, αλλά τελικά και οι πελάτες και οι καταναλωτές να απολαμβάνουν πολύ καλύτερα προϊόντα και πάντα σύμφωνα και με την ασφάλεια που πρέπει να έχουν. Άρα πιστεύω ότι το μέλλον είναι μπροστά και θα πρέπει να λάβουμε και πολύ καλά αυτό που λέμε, ξέρετε, το lessons learned. Μάθαμε πάρα πολύ γρήγορα αυτό να το κεφαλαιοποιήσουμε και τη γνώση που αποκτήσαμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη αξιοποιώντας τεχνολογίες. Θεωρώ ότι έχουμε να δούμε πάρα πολύ σημαντικά και αξιόλογα πράγματα στο μέλλον γύρω από τις cloud τεχνολογίες και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες που έχει πάνω η αγορά και η εξέλιξή της.
Κύριε Κακκός, εσείς μας δώσατε προηγουμένως έτσι μια τάξη μεγέθους των επενδύσεων που θα τρέξουν. Μέχρι στιγμής τι επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου και εσείς να είστε hands-on και να είστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, εγώ θα βάλω και λίγο το καπέλο, γιατί είμαι και πρόεδρος της Ένωσης Data Center Ευρώπης και έχουμε δουλέψει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την ελληνική κυβέρνηση. Και αξίζει να σημειώσω ότι είστε μια ελληνική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, όμως με πολυεθνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, έτσι, εξωστρεφή. Ισχύει αυτό. Είμαστε μέλος τώρα της Digital Realty, που είναι μια αμερικάνικη εταιρεία, αλλά σε αντίθεση με το shipping industry, οι προπέλες μας είναι στη χώρα, θα παραμείνουν στη χώρα και δεν μπορούμε να φύγουμε. Άρα έχουμε ανθρώπους που είναι Έλληνες και δουλεύουν σε εμάς. Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και παίρνουμε υπηρεσίες από ελληνικές επιχειρήσεις. Πληρώνουμε φόρους στην Ελλάδα και εισφορές και άρα όλα γίνονται εδώ. Οι τράπεζες να το ακούνε αυτά για να στηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις. Όταν χρειάζεται. Εγώ μπορώ να πω ότι μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ οι τράπεζες, μας αγαπούν οι τράπεζες και μας κυνηγούν οι τράπεζες γενικώς. Αλλά θα ήθελα να πω, κλείνοντας το κομμάτι αυτό, ότι ο κλάδος μας, ναι, όντως έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Έπρεπε να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν. Δηλαδή, δουλέψαμε με την ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε, για παράδειγμα, όταν υπήρχε το καθολικό lockdown, να μπορέσουν οι υπάλληλοι μας να έρχονται στα data centers μας. Γιατί είναι βασικό να μπορούν να πάνε στα data centers, να μπορούν οι πελάτες μας να έρθουν και να μπορούν να το κάνουν όλα αυτά να δουλέψουν με ασφάλεια. Άρα, επενδύσαμε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι αυτό που φάνηκε, που και εγώ που είμαι 20 χρόνια στον χώρο δεν το είχα σε αυτή την έκταση καταλάβει, είναι ότι δεν είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί μόνο για την ψηφιακή οικονομία, είμαστε για το σύνολο της οικονομίας. Όπως είπε ένας φίλος, φαντάζομαι να περνάγαμε την πανδημία 20 χρόνια πριν, χωρίς να έχουμε fax, να μην έχουμε 4G, να πρέπει να πάμε στο γραφείο και να μην μπορούμε να κάνουμε remote working, τα παιδιά μας να μην μπορούμε να κάνουν e-learning, να μην μπορούμε να πάρουμε αυτά τα SMS που πολύ ωραία δίνουμε και παίρνουμε ή όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τον εμβολιασμό. Άρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα της πανδημίας ακριβώς στους ίδιους ανθρώπους 20 χρόνια πριν θα ήταν εξαιρετικά δυσμενή, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο υγειονομικό. Βέβαια, εντάξει, τότε η αγορά ήταν πολύ διαφορετική, οι ανάγκες επίσης πολύ διαφορετικές. Ίσως η αντίθεση να μην ήταν τόσο μεγάλη όσο την έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας, που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις καταστάσεις, στο e-learning, σε όλα αυτά που προαναφέρατε. Ναι, αλλά δεν θα είχαμε βρει εμβόλιο και δεν θα είχαμε εμβολιαστεί. Εντάξει, ναι. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι από αυτή την άποψη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στο μυαλό των περισσότερων, τα data centers έχουν αποτυπωθεί ως απλές αποθήκες δεδομένων. Όμως, στην πραγματικότητα, η συνεισφορά σας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ποια είναι η μετεξέλιξη και πώς η διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο λύνει τα χέρια των επιχειρήσεων? Εγώ θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, σίγουρα δεν είμαστε αποθήκες. Είμαστε, νομίζω, αν μπορεί να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, όπως είναι τα διεθνή αεροδρόμια, όπως είναι το Heathrow ή η Φραγκφούρτη. Εκεί λοιπόν οι αεροπορικές εταιρείες, μικρές, μεγάλες, διεθνείς ή τοπικές, οι εταιρείες που μεταφέρουν ανθρώπους ή εμπορεύματα, εταιρείες που υποστηρίζουν τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, όλοι μαζί συνεργάζονται και δημιουργείται μια κυψέλη ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει αεροπορικό έργο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούμε και εμείς. Όταν δημιουργούμε multi-tenant data centers, δηλαδή data centers που όλοι μπορούν να πάνε εκεί, δεν είναι σαν το Luton που πάει μόνο EasyJet. Είμαστε λοιπόν ένα μεγάλο αεροδρόμιο διεθνές. Έχουμε πελάτες στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στις μεγάλες και μικρές τηλεπιμιακές εταιρείες, στους μεγάλους και μικρούς cloud providers, είτε είναι τοπικοί είτε διεθνείς. Και όλο αυτό το μελίσι που υπάρχει, όλο αυτό το οικοσύστημα, το community of interest, αρχίζει και ανταλλάσσει δεδομένα. Και αυτό πιστεύει και ο όμιλος μας. Πιστεύουμε λοιπόν στο μετασχηματισμό από αυτό που λέμε data centers, στο μοντέρνο όρο που λέγεται centers of data exchange, γιατί θα είναι οι χώροι που πραγματικά η ανταλλαγή πληροφορίας με ταχύτητα, με ασφάλεια και με σιγουριά θα συμβαίνει γρήγορα και έτσι θα υπάρξει προαγωγή του έργου όλων. Κύριε Κουρή, θέλει να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό? Ναι, θα με βρείτε σύμφωνο. Θα ήθελα να προσθέσω σχετικά με τη μετεξέλιξη. Συμφωνούμε ότι προφανέστατα δεν είναι αποθήκες και έχουν αρκετά ωφέλη και πλεονεκτήματα να προσδιορίσουν και σε οργανισμούς και σε πολίτες και σε εργαζόμενους αλλά και σε καταναλωτές. Αυτό που βλέπουμε εμείς και θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, είναι ότι η επόμενη τους γενιά είναι να πάμε να δώσουμε πάρα πολύ εξυπνάδα σε αυτό, είτε είναι το data exchange, είτε είναι το data location, είτε είναι όλα αυτά τα δεδομένα που είτε περνάνε είτε επεξεργάζονται. Άρα, αυτό που ακούγεται πάρα πολύ εκεί έξω, το cloud computing, εμείς θεωρούμε ότι είναι μετεξέλιξη των data centers.
Και αυτό που έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι θα ήθελα ο καθένας να το διερευνήσει, είναι οι native cloud υπηρεσίες που μπορεί να πάρει ο καθένας μας. Από τον μεγαλύτερο οργανισμό στον πλανήτη μέχρι τον έναν φοιτητή που θέλει να κοιτάξει κάτι να δει που είναι το μέλλον του, έχουμε σχεδόν, ας με επιτραπεί, εκδημοκρατήσει end-to-end την τεχνολογία. Είναι προσβάσιμη από όλους για όλους. Και αυτό είναι μια επανάσταση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα στην εξέλιξή της. Άρα η εξέλιξη είναι big data, είναι analytics, είναι machine learning, είναι native τεχνολογίες που μπορούν στις επιχειρήσεις να δώσουν και ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό που λέμε το ready to market. Μια υπηρεσία σήμερα από τις cloud υπηρεσίες μπορεί να βγει σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, ενώ χωρίς αυτές τις υπηρεσίες θα έπαιρνε 3, 5, 6, 10 μήνες, ένα χρόνο στο σχεδίο. Άρα είναι ουσιαστική μετεξέλιξη και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της οικονομίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας μας. Παραμένουμε στο κομμάτι ανθεκτικότητα. Κύριε Κουτεντάκη, στον τραπεζικό κλάδο, το business plan τουλάχιστον των περισσότερων τραπεζών περιλαμβάνει συρρήκνωση του αριθμού των φυσικών καταστημάτων προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι βιώσιμα και ανθεκτικά. Προς τα πού πηγαίνουμε, πώς θα είναι έτσι το νέο μοντέλο λειτουργίας? Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα να εστιάσω όχι στο ποιος είναι ο απαραίτητος αριθμός καταστημάτων για να κάνουμε τη δουλειά μας, φυσικών καταστημάτων, λέω έτσι, αλλά περισσότερο τι θα κάνουν αυτά τα καταστήματα. Όσο οι ψηφιακές τεχνολογίες βελτιώνονται, δίνουν δυνατότητες στις τράπεζες μεγαλύτερες να αποσυμφορηθούν, αν θέλετε, από τις συναλλαγές οι οποίες πια γίνονται ψηφιακά. Άρα η μεταφορά των χρημάτων, κάποιες πληρωμές κτλ. Δεν έχει λόγο άλλος να πάει στην τράπεζα για να την κάνει. Την κάνει ψηφιακά πολύ εύκολα μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δίνει λοιπόν έτσι τη δυνατότητα στην τράπεζα, η οποία εκπαιδεύει καλύτερα τον κόσμο της και ασχολείται κυρίως με αυτό που είναι το πιο βασικά, αν το θέλετε, τραπεζική εργασία, που είναι η συμβουλευτική. Δηλαδή, το πού θα επενδύσει ο άνθρωπος τα λεφτά του, πώς θα εξασφαλίσει τα παιδιά του, πού θα ασφαλίσει τα υπάρχοντά του, ποια θα είναι τα δάνεια που θα πάρει στην επιχείρησή του κτλ. Άρα, όσο ενδυναμώνεται η τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, τόσο οι τράπεζες ενδυναμώνονται και μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν καλύτερα αυτή τη δουλειά την οποία υποχρεούνται να κάνουν. Mm-hmm. Με ρωτήσετε για τα φυσικά σημεία τραπεζικά καταστήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω πια ότι στην Ελλάδα είμαστε προς το τέλος. Πιστεύω ότι ίσως χρειάζεται για κάνα δύο χρόνια ακόμη να γίνουν κάποιες μειώσεις ακόμη φυσικών καταστημάτων. Πλην όμως η περισσότερη δουλειά έχει γίνει και νομίζω ότι οι τράπεζες πια μπορούν να κοιτάξουν άνετα το μέλλον και να γίνουν ακόμη πιο αποδοτικές και να δώσουν στον πελάτη αυτό που πραγματικά επιθυμεί, το οποίο είναι τι? Είναι ταχύτητα, ασφάλεια και ευελιξία στον τρόπο που συναλλάσσετε μαζί τους. Και είναι πολύ σημαντικός και ο συμβουλευτικός ρόλος που προαναφέρατε. Είναι το Α και το Ω. Ακούσαμε για την συρρήκνωση του αριθμού των φυσικών καταστημάτων. Είναι, θεωρείτε, ρεαλιστικό το σενάριο να πάμε κάποια στιγμή σε έναν κόσμο χωρίς τράπεζες έτσι όπως τις ξέρουμε? Δηλαδή, να μην είναι φίτζιτα, αλλά να είναι τελείως digital το όλο κομμάτι. Αν διαβάσω την ερώτησή σας ως θα έχουμε τράπεζες χωρίς καταστήματα, καταλαβαίνω τη σύνδεση με το digital. Αλλιώς εγώ θα έλεγα ότι και οι τράπεζες είναι digital, οπότε η μετάβαση στο digital δεν σημαίνει απαραίτητα μετάβαση μακριά από τις τράπεζες. Για τα καταστήματα... Ενώ χωρίς αυτή την ανθρώπινη επαφή, χωρίς το να πηγαίνουμε στο κατάστημα και να μας εξυπηρετεί κάποιος υπάλληλος. Η άποψή μου είναι όχι. Πιστεύω ότι, όπως είπε ο κ. Κουτεντάκης, ο ρόλος των καταστημάτων αλλάζει. Ενισχύεται, όπως είπατε κι εσείς, ο ρόλος που έχει σχέση με την παροχή συμβουλών, η δημιουργία και η συντήρηση σχέσεων με τους πελάτες και η παροχή πιο καινοτόμων προϊόντων, και φεύγει από την απλή εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών, που η αλήθεια είναι ότι όντως σήμερα γίνεται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και πιο φθηνά online. Οπότε ο ρόλος είναι αυτός που αλλάζει. Θεωρώ το φυσικό και ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο κομμάτι θα συνεχίζει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και η Apple επενδύει σε φυσικά καταστήματα και δεν τα βλέπει μόνο σαν σημεία πώλησης, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα βλέπει σαν πρεσβείες των αξιών που θα ήθελε έτσι να αντιπροσωπεύει.
Κάτι τέτοιο ισχύει και για μας, θεωρώ, σαν τράπεζες. Είδαμε λοιπόν πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία, ποια ενδεχομένως θα είναι τα επόμενα βήματα. Όμως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της καινοτομίας και πώς η Ελλάδα μπορεί να καταστεί hub, κόμβος καινοτομίας για ένα κλάδο σαν το δικό σας. Εάν θεωρείτε ότι, καταρχάς το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα, πληρούμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε αυτό το άλμα και πώς στην εξίσωση μπορεί να μπει ο παράγοντας υποθαλάσσια καλώδια. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν σαν επιχειρηματίας μπορώ να πω κάλλιστα ναι, γιατί ζω και αναπνέω και έχω επενδύσει σημαντικά κεφάλαια τα τελευταία 20 χρόνια ακριβώς αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά και η Digital Realty, η μαμά εταιρεία της Lamda Hellix πλέον, το έχει αποδείξει αυτό και με την εξαγορά της Lamda Hellix, που είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγές τεχνολογίας στην Ελλάδα ever, αλλά ταυτόχρονα και με τις επενδύσεις που έχει κάνει σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας, που είναι η Μασσαλία, μια πόλη η οποία τα τελευταία 5 χρόνια έχει επενδύσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ και έχει προσελκύσει πάνω από 15 υποθαλάσσια καλώδια, καθιστώντας στη Μασσαλία ένα κέντρο διασύνδεσης υποβρυχίων καλωδίων και διασύνδεσης βασικά της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ινδία. Έχει φανεί επίσης ότι από έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη και τελευταία έχει γίνει μια έρευνα από κάποιους συναδέλφους στην Ισπανία, ότι κάθε ευρώ που, το οποίο επενδύεται σε multi-tenant data centers έχει ένα πολλαπλασιαστικό effect πάνω από 6 ευρώ και μάλιστα τώρα έχουμε παραγγείλει και εμείς μια έρευνα για ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα και υπολογίζουμε, έχουμε πάρει κάποια πρώτα αποτελέσματα και αυτό θα είναι πάνω από 8 ευρώ. Άρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο σκοπός και στόχος μας είναι μέσα από τις επενδύσεις που έχουμε ήδη κάνει και κάνουμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό effect για την Ελλάδα σε επίπεδο οικονομίας τα επόμενα 10 χρόνια πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτό είναι μια τεράστια, αν θέλετε, τεράστιο effect πάνω στην Ελλάδα, το οποίο θα δημιουργήσει τις βάσεις, γιατί είναι όσο απλό, όπως έλεγα πριν με τα αεροδρόμια. Δεν μπορείς να έχεις αεροδρόμια χωρίς αεροπλάνα και σίγουρα δεν θα έχεις επιβάτες. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε δεδομένα με data gravity στην Ελλάδα, ανθρώπους σαν τους συναδέλφους που ασχοληθούν με την πληροφορική, τα παιδιά μας, φίλοι μας και καινούργιες γενιές, πρέπει να έχουμε δεδομένα στην Ελλάδα. Άρα, πρέπει να συγκρατήσουμε τα δεδομένα τα ελληνικά και πρέπει να προσελκύσουμε δεδομένα τρίτων κρατών. Νομίζω ότι όλες μας οι επενδύσεις και το πλάνο μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω σύντομα να έχουμε καλές ανακοινώσεις. Και καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι όλο αυτό είναι μια μεγάλη λυσίδα που αποτελείται από πάρα πολλούς κρίκους, πάρα πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις και νομίζω ότι εταιρείες σαν τη δική σας κάνοντας στην αρχή ότι θα συμπαρασύρουν και άλλες να επενδύσουν με τον ίδιο τρόπο. Κλείνοντας, επειδή από ό,τι βλέπω μας έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 1,5 λεπτό, θέλω έτσι ένα μήνυμα, πολύ σύντομα από όλους, τι πρέπει να κρατήσει ο κόσμος από το σημερινό πάνελ, ξεκινώντας από τον κύριο Κουτεντάκη. Εγώ θα έλεγα ότι η προσαρμοστικότητα της χώρας, της επιχείρησης και του ίδιου του ιδιώτη, σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, είτε λέγεται 5G είτε οτιδήποτε. Σίγουρα όμως χρειάζεται ένα πλάνο και μια στρατηγική και κάποιες ενέργειες τις οποίες πρέπει σαν λαός να μάθουμε, όπως κάναμε στην πανδημία, να τις εκτελούμε μέχρι τέλους, έτσι ώστε όλο αυτό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα που οδηγεί στην ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα, όπως την είπαμε και την ορίσαμε τώρα. Μάλιστα. Κύριε Κουρή. Εγώ έτσι το μήνυμα θέλω να περάσω, είναι θετικό. Βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό momentum και από την τεχνολογία και από τους επενδυτές και από την ίδια την κυβέρνηση. Άρα αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ταιριάξουμε την τεχνολογία με την κατάλληλη ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στις ομάδες μας, στους ανθρώπους μας, στην κοινωνία μας. Και αυτός ο συνδυασμός το μόνο που μπορεί να φέρνει θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και για τη χώρα μας και για την οικονομία μας. Και να κλείσω και με τον κύριο Μυτιλινέο. Εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω πως η ανθεκτικότητα είναι θέμα πρώτα απ' όλα νοοτροπίας. Δηλαδή, να προετοιμαζόμαστε όταν όλα μας φαίνονται ρόδινα και ταυτόχρονα να παίρνουμε αποφάσεις με καθαρό μυαλό, χωρίς υπερβολές, όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Το κρατάμε αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Ήταν νομίζω γόνιμος και επικοδομητικός ο διάλογος και βγήκανε σημαντικά πράγματα στην επιφάνεια και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθούν τα υπόλοιπα πάνελς.